Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αυξάνονται οι νοσηλίες κρουσμάτων κορονοϊού σε μικρές ηλικίες. Τον κόδωνα του κινδύνου για άμεσο εμβολιασμό των παιδιών κρούν ειδικοί. Τα πάνω κάτω έρχονται στα εργασιακά. Τετραήμερη εργασία με 10 ώρες ημερησίως. Αλλαγές στις απολύσεις. Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος. Βούλιαξε φέτος τον Αύγουστο η Λακωνία. Η Πελοπόννησος για ακόμα μία χρονιά πρώτη στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυστηρότερες ποινές για όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού θα προωθήσει άμεσα το Υπουργείο Υγείας μετά το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με τουλάχιστον 47 υποθέσεις στον Παλαμά Καρδίτσας. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρές κυρώσεις και για τους ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιάννης Κοτσιόπουλος που μίλησε για την πανδημία και έκανε έκκληση στους υγειονομικούς να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται οι καταγγελίες για τους εικονικούς εμβολιασμούς σε κέντρο υγείας της Καρδίτσας, την ίδια ώρα που ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Η διενέργεια εικονικών εμβολιασμών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα με ποινικές προεκτάσεις που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Εξετάζουμε την ενίσχυση του πλαισίου για την εξάλληψη τέτοιων συμπεριφορών. Οι ελάχιστοι επίορκοι και θα βρεθούν και θα υποστούν τις συνέπειες. Παράλληλα, αναμένεται επέκταση των περιοριστικών μέτρων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και σε ιδιώτες ανεμβολίαστους γιατρούς. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας βρέθηκε στην Πάτρα, κάνοντας έκκληση στους υγειονομικούς ακόμη και τώρα να κάνουν το εμβόλιο. Και τους καλώ άλλη μια φορά να αναθεωρήσουν αυτή την απόφαση και να επιστρέψουν γρήγορα στα καθήκοντά τους. Τα κενά θα καλυφθούν και με την τελευταία νομοθετική διάταξη που πέρασε προχτές στη Βουλή. Είτε με χρήση ιδιωτικών συνεργείων σε ό,τι αφορά διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, είτε με την πρόσληψη προσωπικού σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε καταρτήσει τα επιχειρησιακά μας σχέδια. Μεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος των μεταλλάξεων για τους ανεμβολίαστους. Μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει πως η λίμωξη με το νέο στέλεχος Δέλτα διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Τα νοσοκομεία μας έχουν μια σχετική πίεση. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 66 ασθενείς στην κλινική COVID. 13 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 μικροί ασθενείς στην παιδιατρική κλινική. Αντίστοιχα στον Άγιο Ανδρέα νοσηλεύονται 53 ασθενείς στις κλινικές COVID και 5 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είμαστε πάντα έτοιμοι σαν σύστημα υγείας να μην αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας αβοήθητο. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία σε ένα ποσοστό, δηλαδή άνω του 90% των όσων νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας είναι ανεμβολίαστοι. Για την κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας, με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας παρατείνονται οι μετακινήσεις του προσωπικού έως και 31 Δεκεμβρίου του 2021. Αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά και οι νοσηλίες. Σε λίγες ημέρες θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι και οι ειδικοί ανησυχούν ότι θα έχουμε ραγδαία αύξηση των κρούσματων την ώρα που μειώνονται οι εμβολιασμοί στις ηλικίες 12 έως 18 ετών. Μαζί μας έχουμε τον παιδίατρο κύριο Σπύρο Μαζάνη να μας πει ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, αλλά και για τον εμβολιασμό. Καλησπέρα κύριε Μαζάνη. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε κύριε Μαζάνη αυτή την ώρα στην χώρα μας? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια φάση αναμονής, δεδομένου ότι 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα σχολεία και είμαστε προβληματισμένοι για το τι θα συμβεί. Έχουμε μια εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων σε άλλες χώρες, ειδικά στην Αμερική, όπου έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και της διασποράς μεταξύ των μαθητών και κατά συνέπεια και την διασπορά του κορονοϊού στα σπίτια των μαθητών,
κοινό που είναι οι γονείς που ενδεχομένως είναι ανεμβολίαστοι ή και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει γρήγορα να τρέξουμε προκειμένου να προλάβουμε τα γεγονότα, ώστε αυτή τη φορά που θα ανοίξουν τα σχολεία να μην ξανακλείσουν. Δεν είναι καθόλου καλό για τα παιδιά ειδικά να ξανακλείσουν τα σχολεία, γιατί έχουν ήδη δημιουργηθεί νέες νοσηρότητες και σωματικές και ψυχικές από τον εγκλεισμό των παιδιών, αλλά και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε να τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι ουσιαστικά. Για παράδειγμα, θα πρέπει, τα ιδανικά μέτρα θα ήταν να μειωθούν οι μαθητές στις τάξεις, να μπουν κλιματιστικά στα σχολεία τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, τα λεγόμενα HEPA. Θα πρέπει οι μάσκες που θα φοράνε τα παιδιά να είναι τις οι χειρουργικές και οι KN95, γιατί οι άλλες, οι υφασμάτινες, δεν μας προστατεύουν όσο πρέπει. Επίσης θα πρέπει να γίνονται περισσότερο rapid test και PCR. Τα self-test δεν είναι αξιόπιστα, δημιουργούν προβλήματα σε εμάς τους παιδιάτρους όσον αφορά την αξιοπιστία τους, για να μπορέσουμε να συστήσουμε ουσιαστικές λύσεις όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα στην οικογένεια. Επίσης, όπου θα γίνουν self-test, θα πρέπει να γίνονται με έμπειρο προσωπικό, ή το ιδανικότερο θα ήταν να γίνονται στα σχολεία, για να υπάρχει αξιοπιστία και όσον αφορά τα κρούσματα στο συγκεκριμένο σχολείο και όσον αφορά την καταγραφή των περιστατικών στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή εικόνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εμβολιασμούς, πολλοί γονείς διστάζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, γιατί τα εμβόλια αυτά παρασκευάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και νιώθουν ότι ενδεχομένως να μην είναι ασφαλή. Εσείς τι ακριβώς θα λέγατε σε αυτούς τους γονείς? Οι γονείς έχουν απόλυτο δίκιο να ανησυχούν για τα παιδιά τους, όπως ανησυχούν για κάθε άλλο εμβόλιο το οποίο κάνουμε στα παιδιά από τη στιγμή που γεννιούνται και μετά. Υπάρχουν 15-16 εμβόλια που κάνουμε στα παιδιά. Πάντοτε υπάρχει μία ανησυχία αν θα κάνουν πυρετό, αν θα έχουν κάποια αντίδραση. Όμως, όσον αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού, είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα ότι δεν πρόκειται για ένα πειραματικό εμβόλιο. Δεν έχει γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα το εμβόλιο αυτό. Έχει περάσει όλες τις νόμιμες επιστημονικές φάσεις μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δεν είναι λοιπόν ένα πειραματικό εμβόλιο. Έχει δοθεί κανονική άδεια από τους αρμόδιους οργανισμούς. Θεωρείται πλέον ότι είναι ένα κανονικό εμβόλιο, όπως είναι όλα τα εμβόλια που κάνουμε μέχρι τώρα στα παιδιά, όπως έχουν εγκριθεί όλα τα φάρμακα. Έχει μπει ουσιαστικά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας, δεδομένου ότι έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η οποία εκπροσωπεί όλους τους παιδιάτρους της χώρας μας. Έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Κατά συνέπεια, είναι ένα ασφαλές εμβόλιο για τα παιδιά, αποτελεσματικό 100% και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ενδυασμός από τους γονείς. Όλα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι από 12 ετών και πάνω πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν χωρίς δισταγμό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε το πρόβλημα που υπάρχει με τον κορονοϊό στα σχολεία, για να γυρίσουν τα παιδιά με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο. Επίσης, αυτή τη στιγμή η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία έχει ζητήσει με επίκουσα επιστολή από το FDA της Αμερικής, δηλαδή τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων, να εγκρίνει το εμβόλιο και για τα παιδιά από 5 ετών και πάνω, δεδομένου ότι έχουν ήδη τελειώσει οι μελέτες από την εταιρεία Pfizer, γιατί πάντοτε μιλάμε για το εμβόλιο το mRNA, έχουν τελειώσει οι μελέτες για παιδιά κάτω από 12 ετών, τα επεξεργάζονται και θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα δοθεί έγκριση και θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί και από 5 ετών και πάνω. Να σας θυμίσω ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά από 0 έως 18-19 ετών. Οι 700-750.000 πρόκειται για μαθητές από 12 ετών και πάνω. Είναι αυτοί που το ζητούμενο τώρα είναι να εμβολιαστούν. Και τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπόλοιποι
οι μαθητές που είναι στο δημοτικό φτάνουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μαζί με τα παιδιά από 12 και πάνω. Άρα λοιπόν πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να εμβολιαστούν. Μπορούμε, προλαβαίνουμε, αν υπάρχει η θέληση, δεδομένου ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων έχει ζητήσει να γίνονται τα εμβόλια στα παιδιατρία. Mm-hmm. Έχουμε στην Ελλάδα περίπου 3.500 παιδιάτρους. Έχουμε δηλαδή 3.500 μίνι εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου οι παιδίατροι είναι πάρα πολύ έμπειροι στο να κάνουν τα εμβόλια στα παιδιά. Οι γονείς έχουν εμπιστοσύνη στους παιδιάτρους τους και μπορούν τα εμβόλια να γίνονται στα παιδιατρία. Και αυτό διότι το εμβόλιο της Pfizer πια εδώ και καιρό έχει πάρει έγκριση και μπορεί να συντηρείται στα κοινά ψυγεία που βρίσκονται στα ιατρεία, όπως και τα άλλα εμβόλια, για ένα μήνα. Εάν δε το φιαλίδιο ανοιχτεί, το οποίο είναι για 5 δόσεις, διατηρείται για μία εβδομάδα στο ψυγείο. Άρα υπάρχει δυνατότητα ο κάθε παιδίατρος να μπορεί να πείσει τους γονείς και να εμβολιάσει τα παιδιά του. Η άποψή σας σχετικά με το να δημιουργηθούν μονάδες στα σχολεία για να κάνουν εκεί τον εμβολιασμό των παιδιών. Το να δημιουργηθούν μονάδες είναι και αυτό μία λύση, αλλά χρειάζεται χρόνος και προσωπικό για να γίνει. Mm-hmm. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχουν 3.500 έτοιμα εμβολιαστικά κέντρα που είναι οι παιδίατροι που παρακολουθούν τα παιδιά, δηλαδή οι οικογενειακοί παιδίατροι. Ήδη έχει γίνει μία σύσκεψη με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, με την κυρία Θεοδωρίδου, τον κύριο Θεμιστοκλέους και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, τον κύριο Νταλούκα, και ο κύριος Θεμιστοκλέους πρότεινε πριν από 10 μέρες να γίνουν πιλωτικά σε κάποια ιατρία σε όλη την Ελλάδα οι εμβολιασμοί COVID στα ιατρία, ώστε εφόσον δούμε ότι προχωράμε καλά να συνεχίσουν και τα υπόλοιπα. Κύριε Μαζάνη, ποιες είναι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τον εμβολιασμό? Εκτός από τις συνηθισμένες που είναι κάποιος πυρετός, μια διαθεσία, ένα πρίξιμο στο χέρι, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία μέχρι τώρα άλλη παρενέργεια. Στα πάνω από 10 εκατομμύρια εμβολιασμούς σε ανηλίκους που έχουν γίνει στην Αμερική και στον Καναδά, σε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς ανηλίκων που έχουν γίνει στην Ιταλία και σε κάποια άλλα εκατομμύρια που έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου που έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί από τον Μάιο. Σας αναφέρω ενδεικτικά Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Μάλτα, Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, πάρα πολλές mm-hmm. χώρες. Δεν υπάρχουν άλλες παρενέργειες. Έχει αναφερθεί ότι σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να υπάρχουν μυοκαρδίτιδες εξαιτίας του εμβολίου, οι οποίες όμως τις ξεπερνάει το παιδί με κάποια αντιφλεγμονώδη ή με μία αντιβίωση, και κανένα παιδί που έχει πάθει μυοκαρδίτιδα από το εμβόλιο δεν έχει χάσει τη ζωή του. Αντίθετα, πάρα πολλά παιδιά που παθαίνουν μυοκαρδίτιδα εξαιτίας του κορονοϊού έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία σύγκριση. Άρα το εμβόλιο θεωρείται ασφαλές και είναι η μοναδική λύση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία. Ωραία, κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για τις συμβουλές. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας. Γεια σας. Για 19η συνεχή χρονιά, το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της καρδιολογίας αλλά και την σχέση της COVID-19 με το καρδιαγγειακό σύστημα. Ομιλητές διεθνούς ακτινοβολίας, Έλληνες και ξένοι, ανέλησαν πληθώρα θεμάτων που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της καρδιολογίας στο 19ο Καρδιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στον χώρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην σχέση της COVID-19 με το καρδιαγγειακό σύστημα. Η COVID-19 είναι μια πολυσυστηματική νόσος και σε καμία περίπτωση δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τους πνεύμονες φυσικά. Αυτή είναι η πιο βαριά της εκδήλωση. Δυστυχώς αφορά και στα υπόλοιπα όργανα, τόσο ο ξέος
όσο και μετά την νόσηση με το λεγόμενο long COVID σύνδρομο. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το εμβόλιο, τα mRNA εμβόλια και τη μυοκαρδίτιδα. Ξέρουμε πλέον ότι είναι σπάνια. Τρία πράγματα πρέπει να κρατήσουν οι πολίτες. Είναι σπάνια, είναι ελαφρά και ποτέ θανατηφόρα, κανένας δεν πέθανε από αυτό. Και το τρίτο, επειδή δεν οφείλεται σε ιό, αλλά είναι ανοσολογικός ο μηχανισμός, δεν ισχύει ότι ισχύει για τις υπόλοιπες μυοκαρδίτιδες. Δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με 10 ώρες εκπαίδευση στο ίντερνετ και ίσως στην τηλεόραση να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Σήμερα η μόνη λύση, αυτό ακούστηκε ξεκάθαρα και στο δικό μας το συνέδριο που αφορούσε κυρίως καρδιολογικά προβλήματα, αλλά ο κορονοϊός σχετίζεται και με καρδιολογικά προβλήματα, η μόνη λύση που διαφαίνεται επιστημονικά σωστή στην παρούσα φάση της πανδημίας είναι να μπλοκάρουμε τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο εφαρμόζοντας τις οδηγίες των ειδικών και οι ειδικοί είναι μόνο οι λοιμοξιολόγοι. Ειδική διάλεξη για την πορεία της πανδημίας στη χώρα είχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κοτσιόπουλος. Είναι ομαλή η κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής και αυτό συμβαίνει και γενικότερα στη χώρα που παρά την δυσκολία της κατάστασης τη διαχειριστήκαμε πλήρως. Το 19ο καρδιολογικό συνέδριο αποτέλεσε πόλο έλξης για γιατρούς, φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτές, καθώς ως στόχο έχει να συμβάλει στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση για τα καρδιακά νοσήματα. Το συνέδριο είχε απόλυτη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή, κρατώντας βέβαια τις νόμιμες αποστάσεις. Υπήρχε ιδιαίτερη διαδικτυακή συμμετοχή και από το εξωτερικό, από έγκριτους συναδέλφους και δασκάλους μας και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Το Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας, Γέφυρα Καρδιολογίας 2021, διοργανώθηκε από το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Τα πάνω κάτω έρχονται στα εργασιακά με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τετραήμερη εργασία με 10 ώρες ημερησίως για να διατηρηθεί το εβδομαδιαίο 40ωρο, αλλαγές στις απολύσεις και στο δικαίωμα της επαναπρόσληψης σε περίπτωση που κριθούν άκυρες, τροποποιήσεις στις υπερορίες και στην αμοιβή τους, παρεμβάσεις στη μερική απασχόληση και στην εργασία τις Κυριακές είναι οι βασικές ανατροπές στον εργασιακό χάρτη της χώρας που νομοθετήθηκαν και τίθενται σε εφαρμογή. Θα τα δούμε όλα με τον δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Κρεμίδα. Καλησπέρα, κύριε Κρεμίδα. Καλησπέρα. Τι αλλάζει πλέον στη ζωή όλων των εργαζόμενων? Κοιτάξτε, αλλάζουν όλα, να το πούμε απλά στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει μια αναμόρφωση όλου του εργασιακού καθεστώτος. Υπάρχουν αλλαγές στις άδειες, υπάρχουν αλλαγές στις υπερορίες, στον τρόπο άσκησης του συνδικαλισμού. Και φυσικά υπάρχει μια αλλαγή στην προσπάθεια την κυβερνητική για έλεγχο της αδήλωτης ή της εργασίας που δηλώνεται σε μικρότερη απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν νομοθετικές διατάξεις οι οποίες προσπαθούν να προσπαθεί η κυβέρνηση να περιορίσει την αδήλωτη εργασία και φυσικά υπάρχει μια αναμόρφωση του θεσμού, να το πω διαφορετικά έτσι, ως μια ευέλικτη εργασία. Η ευέλικτη εργασία σημαίνει ότι υπάρχει πλέον η τηλεργασία, υπάρχει η δυνατότητα με τον εργοδότη και τον εργαζόμενο να καθορίσουν μονομερώς τον τρόπο που θα απασχολείται και φυσικά υπάρχει μια προσπάθεια να οριστικοποιηθούν και να λυθούν όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και των προβλημάτων που αυτή η σχέση ανέπτυσε με τον έλεγχο και την κυβερνητική παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Μία από τις βασικότερες αλλαγές είναι το ωράριο, δηλαδή βλέπουμε τετραήμερη εργασία με 10 ώρες ημερησίως για να διατηρηθεί το εβδομαδιαίο 40ωρο. Διατηρείται το εβδομαδιαίο 40ωρο και μπορεί να περιοριστεί σε λιγότερες μέρες. Αυτό όμως που υπάρχει και αύξηση των ωρών των υπερηρωών. Μπορεί να γίνουν μέχρι τις 150 ώρες ετησίως με παράλληλη προσάυξη 40%. Αν η υπερορία δεν δηλώνεται, υπάρχει ένα πρόστιμο της τάξης του 120% σε περίπτωση δηλαδή που δεν δηλωθεί στο εργάνι. Και φυσικά αναμορφώνεται και ο θεσμός της επιθεώρησης εργασίας, γίνεται ανεξάρτητη αρχή και ένας βασικός σκοπός που λειτουργεί και αυτοτελές τμήμα μέσα στην επιθεώρηση εργασίας είναι να παρέχει προστασία στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση. Ξέρετε ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό. Οπότε πλέον γίνονται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατάξεις για να προστατευτεί ο εργαζόμενος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, από τέτοια φαινόμενα. Από εκεί πέρα μετά, όσον αφορά την εργασία, μπορούν να καθοριστούν ελεύθερες σχέσεις. Αυτό θα έλεγα ότι είναι προς το σωστό σκοπό και
στόχο, έτσι ώστε να μπορεί και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος να καθορίζουν μεταξύ τους τον τρόπο που θέλουν να εργαστούν. Ξέρετε πολύ καλά τι προβλήματα υπάρχουν, ειδικά σε άτομα που έχουν ανήλικα τέκνα. Καθορίζονται έτσι οι διαδικασίες που θα μπορούν να διευκολυνθούν για την ανατροφή των τέκνων και υπάρχουν και μια μεγάλη σειρά αδειών θεσμοθετημένων, έτσι ώστε να διευκολυθούν όλοι και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος στην συνεργασία τους αυτή. Με συνεννόηση δηλαδή του εργοδότη και του εργαζόμενου θα μπορούν να επιλέξουν το τι ακριβώς θα γίνει. Με συγκεκριμένες στόχους και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό που έχει ένας θεσμός καινούριος που θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει είναι και η ψηφιακή κάρτα του εργαζόμενου. Είναι ουσιαστικά μια κάρτα με άμεση διασύνδεση ηλεκτρονική με το εργάνι, έτσι ώστε να φαίνονται τελικά ποιες είναι οι ώρες της υπερορίας, ποια είναι η υπερεργασία, πότε δηλώνεται αυτή με μεγάλα πρόστιμα, δυσανάλογα θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση, για τον εργοδότη που δεν δηλώσει. Άρα λοιπόν ένας εργαζόμενος θα έχει μια ηλεκτρονική κάρτα, θα φαίνεται ακριβώς πότε προσέρχεται στην εργασία του, πότε φεύγει, θα πρέπει να δηλώνονται ξεκάθαρα οι υπερορίες του, να αμείβεται κανονικά, ξέρετε όπως πλέον αμείβονται και φαίνονται μέσα με καταθέσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Αλλαγές θα έχουμε και στις απολύσεις, κύριε Κρεμίδα. Αλλαγές διευκολύνονται κάποιες απολύσεις mm-hmm. στην προκειμένη περίπτωση. Αλλάζει ο θεσμός, το οποίο ειδικά σε μεγάλες, μικρομεσαίες μάλλον θα έλεγα, γιατί δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια ευκολία στο να γίνουν μεγαλύτερος αριθμός απολύσεων. Και αυτός όμως ο σκοπός είναι προς ο στόχος και η νομοθεσία είναι προς το σωστό σκοπό. Γιατί σκεφτείτε ότι υπήρχαν προβλήματα τεράστια σε επιχειρήσεις οι οποίες υπολειτουργούσαν, θα θέλανε να κάνουν απολύσεις και δεν μπορούσαν από το συγκεκριμένο θεσμό. Και εκτός από τις απολύσεις που υπάρχει αλλαγή στο πλαίσιο, και όπως σας είπα υπάρχουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει και αλλαγή στον τρόπο του συνδικαλισμού. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνεται ο εργοδότης 24 ωρών με δικαστικό επιμελητή για την απεργία. Θα πρέπει να υπάρχει με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει το 1/3. Να φαίνονται δηλαδή, να μην καταραίει το σύστημα. Και νομίζω ότι κάποιες στις διατάξεις είναι προς σωστό σκοπό, κάποιες άλλες θέλουν αναρρύθμιση, θέλουν διόρθωση, αλλά αυτό θα το δούμε και στην πορεία όταν θα εξελιχθεί το σύστημα και όταν θα δούμε τις πράγμαση τα κενά και τα θετικά και τα αρνητικά του νομοσχεδίου. Κύριε Κρεμίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας ενημερώσατε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δυναμική ήταν φέτος η επιστροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, χαρίζοντας χαμόγελα αισιοδοξία στις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτήν την εξέλιξη βοήθησαν και τα προγράμματα επιδότησης των διακοπών των Υπουργείων Τουρισμού και Εργασίας, για τα οποία υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οι προορισμοί με οδική πρόσβαση ήταν πρώτοι στις επιλογές των Ελλήνων τουριστών, κυρίως στην Πελοπόννησο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας, τον κύριο Δημήτρη Πολάλη. Καλησπέρα, κύριε Πολάλη. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από τον εξωτικό Αρχάγγελο, όπως ήθιστε να λέω, εδώ που βρισκόμαστε, και να πούμε ότι δεν θα πούμε καλό φθινόπωρο, διότι το καλοκαίρι συνεχίζεται mm-hmm. και ο καιρός είναι άριστος και να ξέρουμε, το ξέρουμε όλοι μας ότι οι διακοπές του Σεπτεμβρίου που είναι μπροστά μας είναι οι καλύτερες, είναι οι καλύτερες διακοπές, έτσι. Ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Τι έγινε φέτος, βούλιαξε από κόσμο η Λακωνία. Φέτος βουλιάξαμε από κόσμο, πραγματικά. Λειτουργήσε οπωσδήποτε το μοντέλο της οδικής πρόσβασης, όπως και πέρυσι, και ψηλοσωθήκαμε και πέρυσι από αυτό, αλλά φέτος παρασωθήκαμε. Δηλαδή, αυτό που έγινε ειδικά τον Αύγουστο, οι πληρότητες άγγιξαν το 100%, πληρότητες οι οποίες ήταν και πιο πάνω από το 19, που ήταν το 19 είναι σαν ορόσημο έτος ας πούμε για την αύξηση του τουρισμού, αλλά μπορώ να πω ότι στα 30 χρόνια, 32 χρόνια που έχω το ξενοδοχείο εδώ, είναι η πρώτη φορά που πραγματικά δεν περίσσευε, όπως ήθιστε να λέμε, ούτε σεντόνι. Ούτε σεντόνι. Παρότι φέτος ήταν και μια χρονιά που δοκιμαστήκατε αρκετά και από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Φέτος η χρονιά πραγματικά, δηλαδή από τη μια μεριά η πανδημία, από την άλλη μεριά η αγωνία για τη φετινή σεζόν,
Έκατσε και το θέμα της, των πυρκαγιών εκεί στις 5-6 Αυγούστου. Φυσικά η Λακωνία δεν είχε τόσο μεγάλο πλήγμα όσον είχαν άλλες περιοχές, αλλά οπωσδήποτε μας άγγιξε αυτό το θέμα, διότι αναγκάστηκαν οι επισκέπτες να αποχωρήσουν από τα ξενοδοχεία. Περίπου για κανένα δεκαήμερο τα ξενοδοχεία έμειναν άδεια και από εκεί και πέρα προσπάθησαν να ανασυσταθούν και να φέρουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Πάντως, κύριε Πολάλη, οι προορισμοί με οδική πρόσβαση την περίοδο της καραντίνας είναι πρώτης της προτιμήσεις των ταξιδιωτών, βλέπουμε, και ειδικά η Πελοπόννησος τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός. Η οδική πρόσβαση, σας είπα, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ήταν και ένα θέμα το οποίο και εμείς το διαφημίζαμε. Να ξέρετε το εξής, ότι οι πελάτες του ξενοδοχείου μου αλλά και των άλλων ξενοδοχείων που παραδοσιακά πηγαίναν σε νησιά, φέτος για μια ακόμα φορά προτίμησαν την οδική πρόσβαση, προτίμησαν την ασφάλεια, την υγειονομική καλύτερα. Και μην ξεχνάμε ότι η Πελοπόννησος είναι ένας προορισμός που έρχεσαι και φεύγεις ό,τι ώρα θέλεις. Ένας προορισμός όμως ο οποίος τα έχει όλα σε αυθονία, έτσι. Δεν μας λείπει τίποτα από προορισμούς φτασμένους τουριστικούς, ας πούμε. Από τους ωραιότερους προορισμούς της χώρας μας. Να πούμε ότι ο κλάδος σας περάσει αρκετά δύσκολα τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή η οικονομική ανάσα που πήρατε ήταν ό,τι χρειαζόταν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ήταν μια ένεση, να το πούμε έτσι, εντός παρενθέσεως, για να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε έτσι τις δυσκολίες που θα φέρει ένας χειμώνας, διότι μην ξεχνάμε ότι και τα περισσότερα ξενοδοχεία της Λακωνίας είναι ξενοδοχεία παραλιακού, εποχικού χαρακτήρα, οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες είναι δίπλα στη θάλασσα και η σεζόν είναι κουτσουρεμένη, θα έλεγα. Αλλά είπαμε, ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά μας και να ευχόμαστε πάντα καλές διακοπές, γιατί συνεχίζονται οι διακοπές. Ακριβώς, και νομίζω στην Ελλάδα δεν τελειώνουν και ποτέ οι διακοπές με τόσα όμορφα μέρη που έχουμε. Να πω και το εξής, ότι επειδή είμαι και στο Ξενιακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενιακό Επιμελητήριο Ελλάδος φρόντισε για μια ακόμα φορά, εμείς οι ξενοδόχοι δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε εισφέρει για την πανδημία από το αποθεματικό του Ξενιακού Επιμελητηρίου 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και τώρα σε αυτή τη φάση με τις φωτιές πάλι βάλαμε πλάτη. Και να ξέρετε ότι άνθρωποι, οικογένειες οι οποίες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ή δεν είχαν κάπου να μείνουν, προσφέραμε διαμονή στα ξενοδοχεία, όχι μόνο στη Λακωνία, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Πολάλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, σε όλη την Πελοπόννησο, ως Πελοποννήσι, να έχουμε υγεία και τα καλά είναι μπροστά μας. Και ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. 2 χρόνια συμπληρώνονται τον φετινό Σεπτέμβριο από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της Περιφερειακής Αρχής με επικεφαλής την Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Με αφορμή αυτό, δηλώνει πως είναι μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη των πολιτών και μεγάλη αποστολή που ανέλαβε τόσο η ίδια όσο και τα μέλη της Περιφερειακής Αρχής. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Το Σεπτέμβριο του 2021 συμπληρώνουμε 2 χρόνια στη διοίκηση της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και μεγάλη αποστολή που αναλάβαμε εγώ προσωπικά και όλα τα μέλη της Περιφερειακής Αρχής. Τα 2 αυτά χρόνια συνέπεσαν στο μεγάλο τους διάστημα με την παγκόσμια πανδημία που έπληξε και τη χώρα μας, την κοινωνία μας και βέβαια την περιφέρειά μας. Σε αυτό το διάστημα όμως η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων απέδειξε ότι είναι ανθεκτική στις κρίσεις, ότι διαθέτει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και ότι έχει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για όλα τα νησιά και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Απέδειξε επίσης ότι έχει ακόμη ανάγκη από βασικές υποδομές σε όλους τους τομείς, αλλά και από ένα σύγχρονο όραμα που θα την προετοιμάσει για το ανταγωνιστικό μέλλον και θα την οπλίσει με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και υποδομές στη σύγχρονη ανάπτυξη, την ψηφιακή και την πράσινη.
Η πανδημία έκανε τη λειτουργία της περιφερειάς μας πιο δύσκολη, αλλά και πιο κρίσιμη. Έπρεπε να οργανωθούμε κατάλληλα για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες σε πρωτόγνωρες συνθήκες και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενούς μας από τον κορονοϊό. Παράλληλα, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και φυσικές καταστροφές και να προλάβουμε άλλες. Λειτουργήσαμε με πνεύμα συνένεσης, ειλικρίνειας, υπευθυνότητας και τόλμης και δεν πέσαμε σε καμία παγίδα λαϊκισμού, διχασμού και μικροπολιτικών παιχνιδιών. Έτσι θα συνεχίσουμε. Παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, το έργο μας άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα μιας νέας εποχής για τα Ιόνια νησιά. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του καναλιού στο ionian.tv.gr. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.